Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τα λέμε δυστυχώς για κάτι δυσάρεστο, γιατί συνήθως θα τα λέμε και άλλες φορές για αυτά που μπορούμε να προλάβουμε. Ναι, αυτή... Με εσάς τα λέμε και χαίρομαι γιατί με εσάς μιλάμε και για άλλες περιόδους. Έτσι. Που προσπαθούμε να προλάβουμε. Έτσι. Δυστυχώς γενικότερα όμως δεν ισχύει αυτό. Μόνο όταν υπάρχει ο θάνατος ενός παιδιού, τότε μέσα σε παρένθεση αυτό και να μην παρεξηγηθώ, βρίσκουμε την ευκαιρία να μιλάμε και για άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει και να έχουν γίνει πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Έχετε δίκιο, κύριε Γιαννόπουλε, έχετε μεγάλο δίκιο, ό,τι και να πείτε τώρα. Εδώ έχουμε τον 7χρονο που έχει χάσει τη ζωή του και εσείς καταφέρατε και σώσατε την αδερφή του. Νομίζαμε ότι καταφέραμε και σώσαμε και την μητέρα του. Όταν 15 χρονών το 2008 μας ειδοποίησαν για να παρέμβουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει για μια 15χρονη που ήταν στο δρόμο, την παραμελούσαν, την εκπαιδευόντουσαν σε 19 και ήταν έγκυος. Λοιπόν, αυτή η 15χρονη λοιπόν, κάναμε τις αναφορές μας, δώσαμε τις υπηρεσίες τις ανάλογες για να έχει ενημέρωση για μια δυσλειτουργική οικογένεια και αυτό το παιδί έπρεπε να έχει κάποιος να το έχει δώσει ένα φιλί ζωής. Να έχει ερευνήσει, να δει αν μετά το παιδί που γέννησε το φρόντιζε, αν μπορούσε να το φροντίσει. Άρα εύκολα λοιπόν είναι να την κατηγορήσουμε και να την κατηγορήσουμε για αυτό το που έγινε. Αλλά κατάλαβε, έμαθε ποτέ τι σημαίνει φροντίδα και αγάπη και νιάξιμο. Πώς θα το δώσει το παιδί της. Από πού θα βγει το μητρικό φίλτρο, όπως είναι κάθε μαμά που λατρεύει τα παιδιά και θυσιάζεται για αυτά. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είχε γίνει τίποτα τότε έτσι, με την περίπτωση. Τίποτα και μετά πάμε παραπέρα. Το Μάιο του 2018 τότε ενημερωθήκαμε για το κορίτσι από καταγγελία που έγινε από γείτονες και στη συνέχεια την επόμενη μέρα το 16 του μηνός και την επόμενη 17 του μηνός από το σχολείο ότι πήγε με φρικτή κακοποίηση με μόλοπες κλπ. Ενημερώσαμε την εισαγγελία αμέσως και την υποδιεύθυνση ασφαλείας αστικών και το παιδί το πήρανε και μας δώσαν την εντολή να πάμε στο νοσοκομείο. Και ήρθε και η μητέρα μαζί γιατί δεν υπήρχε εντολή να μην έρθει. Και έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλάβαινε τι σημαίνει. Ότι το παιδί της κακοποιήθηκε και βασανίστηκε. Και φρόντισαν πιο πολύ, πιο καλύτερα οι άνθρωποι του Χαμόγελου από την ίδια τη μητέρα. Πόσο εύκολο είναι, κύριε Γιαννόπουλε, πόσο εύκολο. Φαντάζομαι ότι αν υπάρξει καταγγελία, μετά είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά πόσο εύκολο είναι όταν όχι πάντα. Όχι πάντα, Δεν λέμε, ή πιο εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Όταν υπάρξει επίσημα η καταγγελία, εν πάση περιπτώσει, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν. Όταν δεν υπάρχει. Δεν επεμβαίνουν μερικές φορές. Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι όταν δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Όταν υπάρχει το φαινόμενο, όταν η γειτονιά βλέπει. Όταν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, καμιά φορά πριν αποκαλυφθούν ως κακοποιητικές περιπτώσεις, έχουν κάνει επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε ιατρικές δομές. Εκεί πόσο εύκολο είναι μια ψηλιασμένη κοινωνική λειτουργός ή ένας ψηλιασμένος γιατρός ή ένας υποψιασμένος νοσοκόμος να κινήσει διαδικασίες για το να προλάβουν τις καταστάσεις. Θα το ξαναπώ και εσάς και θα το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Όταν βρίσκεις μια 15χρονη έγκυο που θα γεννήσει ένα παιδάκι και ξέρεις ότι είναι δυσλειτουργική η οικογένειά της, δεν παρακολουθείς αυτή την οικογένεια πριν φτάσει στην καταστροφή. Πριν κινδυνεύσουν τα παιδιά. Φαίνεται πως δεν την παρακολουθούμε. Δεν την παρακολουθεί λοιπόν. Τι να την παρακολουθείς, αφού είναι υποστηλεχωμένες υπηρεσίες. Αφού δεν έχουν προσωπικό. Αφού τα έχουν όλα επάνω τους και επιδόματα και το ένα και το άλλο, μπορεί εύκολα να κατηγορήσει. Το θέμα είναι όμως να δεις ποια είναι η πραγματική εικόνα. Και να βγαίνει η αρμόδια, ο αρμόδιος τέλος πάντων ηθήνων κατά καιρό στην πρόνοια και να ανακοινώνει βαρύγδουπα πράγματα τα οποία όμως έχουν μια επιφάνεια και δεν έχουν βάθος. Γιατί κανένας δεν νοιάστηκε 26 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας, δεν νοιάστηκε ουσιαστικά για την πρόνοια, για να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες οικογένειες να επιβιώσουν και να μην τους δίνουν πάντα σπάνια για αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, μετά την ιστορία με την 9χρονη αδερφή του, δεν διαρωτήθηκε κανείς, υπάρχει ακόμη ένα παιδί, αυτό το παιδί δεν πρέπει να το πάρουν από την οικογένεια, γιατί λογικά θα βιώνει τα ίδια. Υπήρχε εντολή εισαγγελική που έπρεπε να γίνει έρευνα διεξοδική για την οικογένεια. Άρα υπήρχαν δύο παιδιά. Το ένα παιδί έλειπε.
Το κοριτσάκι είχε αναφερθεί στον αδερφό της στο σχολείο. Ναι. Και αναρωτιόταν που ήταν ο αδερφός. Και είχε πάει η μητέρα λοιπόν στην Πολωνία, δήθεν, και γύρισε μετά πίσω, επιβεβαιώνοντας ότι είναι καλά το παιδί με τον φυσιολογικό πατέρα. Μάλιστα. Έφταξε η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία μετά από παρένεση της τοπικής κοινωνικής υπηρεσίας για το παιδί το άλλο. Αν έψαχνε έστω και καθυστερημένα, θα διαπίστωνε τι είχε γίνει. Θα διαπίστωνε το παιδί αυτό δεν υπάρχει ουσιαστικά. Και θα γινόταν τότε αυτό που έγινε τώρα κατόπιν εορτής. Και τότε κατόπιν εορτής ήτανε. Mm-hmm. Αλλά είπαμε, υπάρχουν δυνατότητες να παρακολουθεί το παιδί. Και έχουμε κάνει τις ανάλογες προτάσεις μας για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στο εξωτερικό, για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν εδώ. Γιατί είναι καλό να λες, αλλά το θέμα να δεις και λύσεις. Εμείς κάθε μέρα είμαστε επαφή με τα Υπουργεία και δίνουμε λύσεις. Κάποιοι όμως στην πρόνοια δεν θέλουν να ακούσουν. Έχουν το δικό τους μπαϊράκι. Δυστυχώς. Για αυτά τα ζητήματα το νομοθετικό πλαίσιο επαρκεί και δεν εφαρμόζεται ή χρειάζεται να νομοθετηθούν πράγματα τα οποία θα δώσουν, θα καλύψουν σε ένα βαθμό τις ελλείψεις που υπάρχουν. Και νομοθεσία αλλά και βούληση, αγαπητέ μου. Ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο ενοχλεί πολύ γενικότερα αυτό το ξέρουν. Έγινε ένα αυστηρό νόμος για τα σκυλάκια τα οποία αγαπάμε και θέλουμε να μην τολμάει κανένας να τα πειράζει και να τα κακοποιεί. Και είναι αυστηρότατος ο νόμος για 30.000 ευρώ πρόστιμο και για φυλακή κλπ. Ναι. Για τα παιδιά έχει καταδικαστεί κανένας γονιός, δεν μιλάμε τώρα για το πόνο. Mm-hmm. Έχει καταδικαστεί κανένας γονιός? Εμείς γνωρίζουμε ότι όχι. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά μετά έρχονται και το παίζουν γονείς που νοιάζονται, και όταν τα παιδιά είναι σε προστατευμένο περιβάλλον, τα αναστατώνουν, έρχονται και δημιουργούν προβλήματα, έρχονται και τα σπάνε, έρχονται και διεκδικούν τα παιδιά, ενώ δεν είναι έτοιμοι, ενώ οι υπηρεσίες λένε ότι δεν είναι κατάλληλοι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι αν δεν τιμωρηθεί κάποιος παραδειγματικά, για να μην το κάνει κάποιος άλλος, mm-hmm. δεν υπάρχει. Και αυτό ακόμη και τα παιδιά που ζητιανεύουν έξω. Αυτοί οι άνθρωποι που τα παραμελούν και τα εκθέτουν σε εμπορία, γιατί είναι εμπορία. Mm-hmm. Μας έλεγε η εισαγγελέα, δεν είναι επαιτία, είναι εμπορία παιδιών mm-hmm. με τον τρόπο που λειτουργούν. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει βούληση, αγαπητέ μου. Mm-hmm. Και αγαπητή μου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει βούληση για να δώσουμε μια λύση. Υπάρχουν δυνατότητες. Εμείς με τους ίδιους ανθρώπους συνεργαζόμαστε. Και κατά καιρούς βρίσκουμε πολλές λύσεις. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν σωθεί από αυτές τις καταστάσεις. Γιατί θα βρούμε πάντοτε τη μονάδα, τον άνθρωπο, μέσα στην κοινωνική υπηρεσία, μέσα στο νοσοκομείο, μέσα στην αστυνομία, στην εισαγγελία. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται. Δεν ήρθε η καταστροφή στην Ελλάδα. Δεν φέρνουν την καταστροφή. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να τους οργανώσει. Όπως έγινε στο χαμόγελο. Πώς μπορούμε και διοργώνουμε την Ελλάδα. Και πώς μας εμπιστεύεται ο κόσμος και γίνεται 200.000 τηλεφωνήματα. Μας παίρνουν τα παιδιά πλέον και μας ζητάνε βοήθεια. Mm-hmm. Τα παιδιά με το chat 1056 ή με τη γραμμή 1056, το 45,5% των συμβουλευτικής που κάναμε πέρσι ήταν από παιδιά. Mm-hmm. Και ένα παιδί κάθε μέρα δήλωνε αυτοκτονικό ιδεασμό. Αυτό είναι φρικτό μεν, αλλά δημιούργησες την υποδομή αυτή για να σε εμπιστευτούν τα παιδιά. Γιατί αυτό να μην μπορεί να το κάνει μαζί με εμάς το κράτος. Έτσι. Και ένας φορέας που είναι ιδιωτικός. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημόσιος είμαστε παρά ιδιωτικός, αν μου επιτρέπετε. Ναι, έτσι έχετε δίκιο. Ενώ τα βγάζετε σωστό. Πέρα από δικά σας ναι, χρήματα. Από όχι, από διπιανιά. Φαντάζομαι, έτσι. Όμως ότι πλάκα-πλάκα και το κράτος επαφίεται πάνω σας. Όχι, δεν επαφίεται. Δεν επαφίεται καθόλου. Μην το λέμε αυτό. Όχι. Γιατί κάνει κακό. Mm-hmm. Όχι, δεν μόνο δεν επαφίεται, αλλά θέλει να μας φημώσει τώρα. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.